Βίασε όταν το διάβασα την Παρασκευή το πρωί στο Facebook, γιατί δεν ήξερα ότι πάσχει από καρκίνο. Το είχε δηλώσει παλιότερα σε εκπομπές, όμως είχα μείνει στο ότι το είχε ξεπεράσει. Νατάσα Μανίσαλη, αντίο και από εμάς. Παρακαλώ. Το πλατή λαμπερό χαμογελό της έσβησε για πάντα. Η Νατάσα Μανίσαλη πάλεψε γενναία με τον καρκίνο, αλλά έχασε τη μάχη για τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1961 και από μικρή ασχολήθηκε με το θέατρο, ενώ σπούδασε στο Εθνικό. Η αγάπη της για τη μουσική και την υποκριτική ήταν μεγάλη, ενώ και ο Μίκης Θοδωράκης ήταν από εκείνους που διέκριναν το ταλέντο της. Ο μουσικοσυνθέτης αποχαιρέτησε την αγαπημένη ηθοποιό μέσα από το Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά. Έφυγε νικημένη από τον καρκίνο μόλις 55 ετών η ηθοποιός Νατάσα Μανίσαλη. Εδώ στο νανούρισμα από το τραγούδι του νεκρού αδερφού. Σε στίχους Κώστα Βίρβου. Καλό της ταξίδι. Το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε μέσα από τη σειρά «Οι Μικρομεσαίοι». Οι συμπροταγωνιστές της δεν μπορούν να πιστέψουν το χαμό της. Πολύ στεναχωρέθηκε. Νέα κοπέλα. Δουλέψαμε μαζί τόσο ευχάριστα. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Η Νατάσα ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, ευφυής. Ήταν απίστευτη επαγγελματίας, πολύ πειθαρχημένη, τρομερά αισιόδοξη. Δεν ξέρω, μόνο καλά πράγματα έχω να θυμηθώ από την Νατάσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είναι πολύ κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος από το χώρο και μάλιστα ένας άνθρωπος τόσο νέος. Θυμάμαι ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ θετικός, πολύ χαρούμενος. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Θα σώκα τον έμαθα. Λίγο καιρό αργότερα γίνεται ευρέως γνωστή μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Εμείς και εμείς» και ο ρόλος της Νατάσα Αρετζόγλου αγαπιέται από το κοινό για 4 χρόνια. Δεν σας είπα, τη συνάντησα στη Σκάλα, ράκος, κορίτσια μου, ράκος! Εμένα η Νατάσα είναι τα νιάτα μου, το πρώτο μου σενάριο. Το πρώτο γέλιο, ίσως είναι η πρώτη ηθοποιός που γνώρισα, κάναμε πάρα πολύ παρέα, ήμασταν φίλοι στα νιάτα μας. Και τη θαύμασα όσο τίποτε άλλο. Είναι κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε είναι αυτός, αυτές τις συνθήκες. Είναι κρίμα γιατί θα μπορούσε να συνεχίσει τέλος πάντων να κάνει αυτό που αγαπούσε και ήταν εξαιρετικά ταλαντούχα και φωτεινή πάνω στη σκηνή. Είδες Νατάσα, ο Βασιλάκης ξεσπάθωσε. Καιρός ήταν γιατί πολλά έχει ακούσει τόσο καιρό από τις κυρίες. Είναι απίστευτο πόσο πολύ ο κόσμος δηλαδή θυμάται τα καλά πράγματα, τις καλές δουλειές, τους καλούς ηθοποιούς. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί. Ήταν μια καλή περίοδος της ζωής μου και με την Νατάσα είχαμε περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Με την Νατάσα ήμασταν μαζί από τη σχολή. Είναι τα νιάτα μου, είναι η αρχή της πορείας μου. Η Νατάσα ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Ήταν ένα χήμαρο κριτική και ένα ηφαίστειο. Η Νατάσα ήταν ένα άνθρωπο, μπορεί να μην είμαστε πολύ κοντά, αλλά ήταν ένα άνθρωπο πολύ δικό μου. Έτσι θα αισθανόμουν και φαντάζομαι ότι και η έτσι με αισθανόταν. Η εικόνα που έβγαινε στην οθόνη λίγο διέφερε από το πραγματικό. Η Νατάσα ήταν έτσι πάντοτε πολυλογού, ζωηρή, πλακατζού. Η Νατάσα Μανίσαλη πριν από 5 χρόνια προσκεκλημένη στο Σταρ και την πρωινή μελέτη είχε αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που είχε περάσει με ένα πολύ ποδαστό έντερο, αλλά και το χαμό του πατέρα της που έφυγε χτυπημένος από καρκίνο. Πάντα έλεγα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αν φύγει τι θα κάνω. Αυτά είναι οι σκέψεις που κάνουμε όλες οι κόρες που λατρεύουμε τους παπάδες μας. Και δει τα μοναχοπαίδια. Η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού θα γίνει σε λίγη ώρα στις 3 το μεσημέρι στο νεκροταφείο Κεσαριανής. Σήμερα στις 3 λοιπόν στο κημητήριο της Κεσαριανής.